Αυτή είναι η συνάντηση των καλύτερων υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας στην 117 πτέρυγα μάχης. Στο μότο του σχολείου όπλων τακτικής, ότι συνήθως αυτός που κερδίζει είναι αυτός που έχει τη σωστότερη τακτική και όχι την μεγαλύτερη δύναμη. Βρισκόμαστε στην Ανδραβίδα, όπου εκεί εδρεύει το κέντρο αεροπορικής τακτικής. Οι εικόνες που βλέπουμε αποτελούν προνόμιο που λίγοι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν διαζώσεις, καθώς λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της μεικτής σειράς υπταμένων του σχολείου όπλων τακτικής. Αεροσκάφη όλων των τύπων από όλες τις μοίρες μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας έχουν στάλει στην Ανδραβίδα προκειμένου οι χειριστές τους να εκπαιδευτούν όπως θα πολεμήσουν. Καταρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στο σχολείο όπλων τακτικής έρχονται να εκπαιδευτούν έμπειρα πληρώματα. Διαθέτουν πάνω από 400 με 500 ώρες και είναι αρχηγοί τετράδος και παν. Που σημαίνει ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης που θέλουμε να παράσχουμε στο ΣΟΤ είναι αρκετά αναβαθμισμένο. Σαν να λέμε το ΣΟΤ είναι το κολέγιο. Μαχητικά F-16 και F-4 από όλες τις μοίρες πολεμικής μας αεροπορίας βρίσκονται σε ετοιμότητα για απογείωση εδώ από την 117 πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα για μία ακόμα αποστολή στο πλαίσιο του σχολείου όπλων τακτικής. Αυτή είναι η εικόνα που έχει η αεροπορική ισχύ της πολεμικής μας αεροπορίας σε πλήρη ανάπτυξη. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης κάθε σειράς υπταμένων είναι 3 μήνες με θεωρητική κατάρτιση που τους επιτρέπει στη συνέχεια να καταστούν ικανοί να παρακολουθήσουν την ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη πρακτική εκπαίδευση που περιλαμβάνει σχεδίαση και εκτέλεση πραγματικών αποστολών. Ουσιαστικά δημιουργούμε όλες αυτές τις συνθήκες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι αεροπόροι στο σύγχρονο περιβάλλον μάχης, ούτως ώστε να αυξήσουμε την τακτική σκέψη των υπταμένων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν κατά τη διάρκεια της μάχης αυτής καθ' αυτής και να φέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα την αποστολή. Η εκπομπή μας βρέθηκε στο Σχολείο Όπλων Τακτικής στο αποκορύφωμα της εκπαίδευσης με τη διεξαγωγή σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων, γνωστών και ως ΚΟΜΑΟΥ, με πτήσεις που περιλαμβάνουν ακόμη και την άφεση πραγματικών πυρομαχικών στο πλαίσιο αποστολών κρούσης. Γι' αυτό και οι τύποι είναι διπλού ρόλου. Συνήθως έχουμε και αναχαιτιστές και αεροπόρους δίωξης βομβαρδισμού, που σημαίνει τι, ότι πρέπει όλοι αυτοί να συγχρονιστούν σε ένα σενάριο αρκετά δύστροπο, θα έλεγα, και πολυσύνθετο, όπως το είπατε και εσείς, ούτως ώστε να μπορέσουν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με τις ελάχιστες απώλειες. F-16 Block 30 και Block 50 από τη Νέα Αγίαλο, F-16 Block 52 Plus από τη Λάρισα και τη Σούδα, μαζί με Mirage 2000 Παύλα 5 από την Τανάγρα και φυσικά τα Ιθαλή εξχρονισμένα F-4Y ΑΟΥΠ από την Ανδραβίδα βρίσκονται στο ΣΟΤ πλάι-πλάι. Πολλά εξ αυτών μάλιστα είναι διθέσια προκειμένου στην πίσω θέση να φιλοξενούν τους εκπαιδευτές του ΣΟΤ που πετάνε μαζί με τους εκπαιδευόμενους, αξιολογώντας τις επιδόσεις τους σε κρίσιμες φάσεις των ασκήσεων.